Με φόντο τώρα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στο Βερολίνο για κατηδίαν συνομιλίες με τη γερμανική ηγεσία. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στη Γάζα και το μεταναστευτικό. Έχουμε συνδεθεί με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη, διότι αύριο είναι η συνάντηση με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Ωστόσο, όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμου στη Γάζα, Δήμητρα. Γεια σας από το Βερολίνο. Αύριο το πρωί στις 11 τοπική ώρα αναμένεται η συνάντηση σε διμερές και διευρυμένο επίπεδο επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη τύπου. Στο επίκεντρο φυσικά το μεσανατολικό, αλλά βέβαια και το μεταναστευτικό, το ενεργειακό, θέματα όπως η διεύρυνση. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και τι θα υποθεί σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και συγκεκριμένα την ελληνοτουρκική προσέγγιση, δεδομένου ότι στο τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή, επίκειται και η πολύ αναμενόμενη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν εδώ στη γερμανική πρωτεύουσα. Όμως, πέρα από όλα αυτά, Λένα, σήμερα το απόγευμα αναμένεται και μία εκδήλωση, συζήτηση στο Ίδρυμα Κόνραντ Αντενάουερ των Χριστιανοδημοκρατών με τον επικεφαλής τους, τον Φρίντριχ Μέρτς, και θέμα το νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα και την Ευρώπη, για την Ελλάδα και τη Γερμανία μετά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Και πρέπει να κρατήσουμε το θέμα αυτό, διότι σε αυτό το πνεύμα κινείται και η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο. Αλλά βέβαια, πέρα από όλα τα άλλα, όπως ανέφερες και εσύ, στο επίκεντρο βρίσκεται το Μεσανατολικό. Και σήμερα το βράδυ, σε ένα δείπνο που θα παρατεθεί στην καγκελαρία μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, αναμένεται φυσικά να είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Δεδομένου ότι σήμερα τόσο ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, όσο και η Γερμανίδα υπουργός Αναλένα Μπέρμποκ, τάχθηκαν επίσης υπέρ ανθρωπιστικών παύσεων, αλλά όχι μιας γενικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, Λένα. Δήμητρα Κυρανούδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.